Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial τσιγκελάκι, βελονάκι, μπουρντούρα θα κάνουμε και σήμερα. Όπως βλέπετε είναι μια πολύ απλή, απλούστατη μπουρντούρα. Ονομάζεται ακίδα, αγκάθι, στα αγγλικά είναι spike stitch. Είναι πάρα πολύ απλή. Θα δούμε πώς γίνεται και θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ απλή. Λοιπόν, θα αλλάξω την κλωστή μου τώρα. Έχω κάνει εδώ αυτό το κομματάκι και θα με μισά ποδαράκια και θα αλλάξω κλωστή εδώ, γιατί το σχέδιο φαίνεται καλύτερα όταν το αλλάξουμε κλωστούλα και να φαίνεται η αντίθεση στα χρώματα. Βέβαια εγώ τα χρώματα που διάλεξα δεν είναι και τόσο αντίθετα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αρχίζουμε. Είναι πάρα πολύ απλή. Κάνουμε μία αλυσίδα. Συνήθως στις μπορντούρες δουλεύουμε με πολλαπλάσια. Αυτό είναι ένα πολλαπλάσιο που θα το αποφασίσετε εσείς. Ανάλογα με το πόσες στήλες έχετε, θα βάλετε στα ανάλογα σημεία, θα υπολογίσετε και θα βάλετε τις βελονιές σας και τις αγκίδες σας αυτές στα σημεία που νομίζω ότι είναι τα πιο κατάλληλα. Λοιπόν, τώρα κάνω, είπαμε, μια αλυσιδίτσα. Εγώ αυτό το δείγμα το υπολόγισα σε ένα πολλαπλάσιο του 4×3. Λοιπόν, τώρα, στις πρώτες τρεις βελονιές κάνουμε από ένα άριχτο. Αυτή η μπορντουρίτσα δουλεύεται με άριχτα κυρίως. Λοιπόν, 2 και 3. Τώρα, για να κάνουμε το αγκαθάκι αυτό, πάμε μια σειρά πιο κάτω. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε βέβαια είτε απλό άριχτο γαϊτανάκι, είτε το επιμικημένο. Εντάξει, θα δείτε εσείς πώς σας βγαίνει καλύτερα. Εγώ αυτό κάνω με απλό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάω στις δύο σειρές, πάω στην προηγούμενη, όχι σε αυτή τη στιγμή, όχι στην προηγούμενη, στην προηγούμενη σειρά, και κάνω, πατώ το βελονάκι μου, παίρνω την κλωστή και δουλεύω ένα άριχτο, και όπως βλέπετε έχει δημιουργηθεί η πρώτη αγκίδα, και κάνω μετά άλλες τρεις βελονιές τριάριχτα στις επόμενες τρεις θηγές. Τώρα στην επόμενη βελονιά θα πατήσω δύο σειρές κάτω και θα κάνω το άριχτό μου. Όπως βλέπετε, η βελονιά μας γίνεται. Τώρα, επόμενες τρεις από ένα άριχτο. Και τώρα θα κάνω, πάω δύο σειρές κάτω και κάνω το άριχτο γαϊτανάκι. Στις επόμενες τρεις βελονιές κάνω από ένα άριχτο. Και η επόμενη, η τέταρτη, είναι πάντα ένα, πάω δύο σειρές κάτω και παίρνω, κάνω ένα άριχτο. Κλείνω πάλι όπως άρχισα, με τρία άριχτα, έτσι. Και κλείνω όπως άρχισα με τρία άριχτα. Αυτή είναι η βελονίτσα, είναι απλούστατη. Είναι πολύ ωραία μπορντουρίτσα απλή, ειδικά για κουβερτούλες. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Ως την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας!